Κύριε Λαμπρούλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μπαρδούνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά που σας έχουμε κοντά μας. Λοιπόν, διάβαζα τώρα ότι το μήνα Φεβρουάριο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία αυξήθηκαν, έφτασαν κατά 73% 1,7 δισεκατομμύρια απλήρωτοι φόροι. Για να το δούμε λιγάκι αυτό, διότι υποτίθεται ότι έχουμε μείωση των φόρων, υποτίθεται ότι υπάρχει μια στήριξη από την κυβέρνηση προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αν υπάρχει αυτό, τότε γιατί έχουμε αυτό το 73% αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών? Καταρχήν, αξίζει να δει κάποιος και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτού του ποσοστού. Δηλαδή, και ποιους αφορούν. Προφανώς, το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά τα λαϊκά νοικοκυριά, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρομεσαίους αγρότες, οι οποίοι ανεξάρτητα τα όποια μέτρα πήραν, που είναι μέτρα ψίχουλα, αυτό που είπατε κι εσείς προηγουμένως, απέναντι στο κύμα, το τεράστιο κύμα της ακρίβειας, αλλά και των μέτρων που έχουν πάρθει όλα τα προηγούμενα χρόνια και ταλανίζουν τις λαϊκές οικογένειες σήμερα, έχουν ως αποτέλεσμα φυσικά την αύξηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, είτε στο δημόσιο, είτε σε τράπεζες, σε δάνεια και πάει λέγοντας. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της πολιτικής που φορολογεί τον εργαζόμενο, την πλειοψηφία του λαού μας, είτε με άμεσους είτε με έμεσους φόρους, και κυρίως με έμεσους φόρους, μάλιστα, επιδεινώνοντας συνεχώς τη ζωή του, προσθέτοντας του νέα βάρη και αντίστοιχα έχοντας συνεχώς σε ρύκνωση του εισοδήματός του. Αποτέλεσμα αυτών φυσικά ή συνέπεια όλων αυτών είναι αφενός με να μην μπορεί να τα βγάζει πέρα στην καθημερινότητά του και στις απαιτήσεις της άμεσης της ζωής για την ίδια την επιβίωσή του, και από την άλλη μεριά πολύ περισσότερο μάλλον να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των φορολογικών υποχρεώσεων, είτε τέλος πάντων των δανείων, των όποιων άλλων αναγκών έρχεται να καλύψει. Ή καλείται μάλιστα να καλύψει. Κύριε Λαμπρούλη, σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής ο κύριος Χατζηδάκης αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο δουλειές ξανά του ΑΕΔ. Ωστόσο, η αντιπολίτευση και το ΚΚΕ βεβαίως έχει εκφράσει την αντίθεσή του. Και μου έκανε εντύπωση που είπε ο κ. Χατζηδάκης ότι εντοπίστηκε, λέει, να υπάρχουν άνεργοι με εισοδήματα από 20.000 έως 30.000. Και αυτούς, λέει, πρέπει να τους κόψουμε. Είναι έτσι τα πράγματα? Γιατί αν είναι έτσι, έχει δίκιο τότε. Ναι, αν είναι έτσι, γιατί δεν έφερε στοιχεία. Το είπαμε επανειλημμένως και ο Γενικός Γραμματέας μας με την παρέμβασή του στη Βουλή σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο. Λοιπόν, τα όποια στοιχεία έχει, ας μας τα φέρει. Γιατί δεν τα έφερε? Παραμιλούσε διαρκώς και φυσικά προκειμένου να γίνει και πιο, αν θέλετε, να αποδειχθεί ο λαός μας αυτό ακριβώς το νομοσχέδιο, δηλαδή τη δημιουργία του ΑΕΔ ανώνυμης εταιρείας που θα κάνει χρυσές δουλειές, θα εξασφαλίζει μάλλον χρυσές δουλειές τους επιχειρηματίες. Και κοιτάξτε, είναι μια παγιωμένη τακτική. Όταν θέλετε να περάσετε αντιλαϊκά μέτρα, και σας θυμίζω, η χώρα μας, ο λαός μας έχει πλούσια εμπειρία σε αυτά από όλες τις κυβερνήσεις. Είτε στην υγεία, είτε στην παιδεία, είτε στα εργασιακά, είτε στο ασφαλιστικό. Δεν υπάρχει τομέας, τέλος πάντων, που να αφορά τη ζωή του λαού μας, που να μην αξιοποιήθηκαν αντίστοιχα τέτοια παραδείγματα, που δεν λέμε ότι δεν υφίστανται, αλλά δεν ξέρουμε το μέγεθός τους. Πόσα είναι αυτά? 10.000, 5.000, 1.000 περιστατικά. Ας μας φέρετε στοιχεία. Με ένα πάτημα κουμπιού, όπως τους είπαμε και στη Βουλή, του κύριο Χατζηδάκη δηλαδή και την κυβέρνηση, με ένα πάτημα κουμπιού η σύγχρονη τεχνολογία και ο ΑΕΔ, τέλος πάντων, που έχει αυτή τη δυνατότητα, μπορεί να μας τα δώσουν. Γιατί δεν το έφερε? Είπε, αν θυμάμαι εδώ. Το ίδιο γινόταν, αν θυμάστε, και με μια σειρά, όπως είπα προηγουμένως, τα διάφορα παραδείγματα και με μια σειρά προνοιακά επιδόματα που δίνονταν. Έδωσε όμως ένα στοιχείο. Μαϊμού. Αν μου επιτρέπετε και τώρα. Αξιοποιούν ακριβώς τέτοιες περιπτώσεις προκειμένου να χρυσώσουν το χάπι, να το πω έτσι, των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων που πάνε να επιβάλλουν. Κύριε Λαμπρούλη, αν μου επιτρέπετε, αν θυμάμαι καλά, αν το σημείωσα, είπε ο κύριος Χατζηδάκης ότι έχουν εντοπιστεί 20.000 άτομα που να έχουν εισόδημα άνω των 40.000 και 30.000 άτομα
Μάλιστα, όχι, συγγνώμη, 40.000 άτομα με εισόδημα 20.000 και 13.000 άτομα με εισόδημα 30.000, οι οποίοι παίρνουν επίδομα από τον ΑΕΔ. Ναι, εντάξει, αν ισχύει αυτό το πράγμα, ας ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ή ας λαμβάνονταν. Μάλιστα. Με ελέγχους, όπως το τι προβλέπει ο οργανισμός, ο ΑΕΔ κτλ. Αλλά δείτε τώρα, δεν μπορεί όμως το όνομα αυτών των ενδεχομένων ή αν θέλετε των υπαρκτών ζητημάτων, αυτό ακριβώς του ζητήματος που μου βάζετε, λοιπόν, συλλήφθην να στοχοποιείται ο άνεργος σήμερα, οι άνεργοι αν θέλετε, στην κατεύθυνση να καταλογίζονται ευθύνες στον άνεργο για την ανεργία του στην ουσία. Απ' την άλλη μεριά, μέσω του νομοσχεδίου αυτού που προωθήθηκε στη βάση και αυτής της προπαγάνδας, στον αποκλεισμό των ανέργων από τα μητρώα του ΑΕΔ, και ότι στο κάτω-κάτω είναι και ατομική. Αν μου επιτρέπετε αυτό, έχω ένα φίλο ακροατή, τον κύριο Σταύρο, ο οποίος μου λέει το εξής. Λέει λοιπόν στο νομοσχέδιο ότι όσοι, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια βέβαια γιατί λέει ο ακροατής, όσοι λέει αρνούνται τρεις φορές να πάνε σε δουλειά που τους βρει ο ΑΕΔ, θα διαγράφονται για δύο χρόνια από τα μητρώα. Και το θεωρεί ο κύριος ο κρατής μου, ο κύριος Σταύρος, απαράδεκτο. Γιατί όμως είναι ένα απαράδεκτο, αφού σου βρίσκει τρεις δουλειές, γιατί δεν πας? Σημαίνει για να μην πας, έχεις από κάπου εισοδήματα για να ζήσεις. Όχι, σε ίσα, μιλάμε για άνεργο, δεν μιλάμε για κάποιον που έχει εισόδημα. Ναι, εννοώ. Άνεργος, ο οποίος με τη νέα προοπτική που δρομολογείται μέσω του νομοσχεδίου, στον οποίο ο ΑΕ θα προτείνει τρεις, ας το πούμε, διαφορετικές δουλειές. Και στην περίπτωση που αρνηθεί και τις τρεις, θα γίνει αυτό που είπε και ο ακροατής σας. Αυτό ισχύει. Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι αν είσαι άνεργος, άμα σου βρουν δουλειά θα πας, δεν θα πεις όχι. Ναι, τι εργασίες θα είναι αυτές? Μα είσαι άνεργος, τώρα κοιτάς τι εργασία θα κάνεις. Λοιπόν, μα με συγχωρείτε, να σας πω κάτι. Ποιες είναι οι κυρίαρχες εργασιακές σχέσεις του ιδιωτικού τομέα σήμερα? Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας. Ολιγοήμερες, ολιγόρες, χαμηλό αμοιβόμενες και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν αυτό θέλει να κάνει και φυσικά βέβαια να αποκλείσει μια σειρά με αυτό τον τρόπο, με αυτή τη μέθοδο, λοιπόν μια σειρά από ανέργους, από τα όποια, ας το πούμε σε εισαγωγικά, εντός εισαγωγικών, ευεργετήματα είχε ο άνεργος από τον έως σήμερα γνωστό ο ΑΕΔ. Όχι μόνο αυτό το 50χρονο επίδομα ανεργίας, αλλά και μια σειρά από δυνατότητες που παρέχονταν, είτε αυτό αφορούσε σε ζητήματα κατοικίας, έστω αυτά που υπήρχαν σήμερα, είτε σε ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας, δηλαδή διακοπές και άλλα τελευταίων. Κύριε Λαμπρούλη, ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει με κάθε τρόπο που μπορεί ότι οι εκλογές τα έχουμε στο τέλος τετραετίας. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε κάποια μέτρα που ανακοινώνονται, τα οποία μυρίζουν εκλογές, εκτός και αν κάνω λάθος. Αύξηση κατώτατου του μισθού, μάλιστα σήμερα η κυκλοφόρηση ήταν πάνω από 700 ευρώ. Θα βρεθεί, λέει, λύση στο θέμα στέγαση των νέων ζευγαριών. Έρεται το πρόσημο των 100 ευρώ από τους άνω των 60 ετών που δεν είχαν εμβολιαστεί. Θα πληρώνει το κράτος την ρήτρα αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς. Τι πιστεύει το ΚΚΕ, ότι ετοιμάζεται η κυβέρνηση για πρόορες εκλογές ή είναι κινήσεις που θέλει να κάνει για να βελτιώσει την εικόνα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η εικόνα που τη γνωρίζετε καλά όλοι μας ή η πλειοψηφία, αν θέλετε, του λαού μας που βιώνει, είναι μια ανυπόφορη κατάσταση. Με όλα αυτά τα μέτρα που πάρθηκαν τα τελευταία χρόνια, το έχουν επιδεινώσει το επίπεδο της ζωής των εργαζομένων, του σύνολου του λαού μας, αλλά και τα ζητήματα που προκύψανε από την ακρίβεια τους τελευταίους μήνες, και όχι μόνο στο κομμάτι της ενέργειας, αλλά και σε αυτό πιο συγκεκριμένα. Φυσικά η κυβέρνηση προσπαθεί με όποιες δυνατότητες και στα πλαίσια, όπως η ίδια λέει φυσικά, τα πλαίσια των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας, να δώσει κάποια ψίχουλα προκειμένου να απαλύνει
τα προβλήματα, τα συσσωρευμένα προβλήματα που δημιουργεί η ίδια η πολιτική και τις παρασκευές όπως και το προηγούμενο στο λαό μας. Τώρα, το αν αυτά είναι προάγγελος εκλογών, αυτό είναι στην ευχαίρεια του Πρωθυπουργού, δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς. Το ζήτημα δεν είναι αυτό, κύριε Παρδούνια. Απέναντι σε αυτή τη λέλαπα των μέτρων, αλλά και αυτά που βιώνει ο λαός μας, πρέπει να οργανώσει την πάλη του και να βγει να διεκδικήσει αυτό που του ανήκει. Όπως υπάρχει στη χώρα μας, εμείς αυτό λέμε. Το ζήτημα είναι ο ίδιος να μπει μπροστά, έχει τη δύναμη στα χέρια του για να διεκδικήσει αυτό που του ανήκει. Γιατί αυτός είναι στο κάτω-κάτω και ο παραγωγός πλούτου στη χώρα μας. Πείτε μου κάτι, κύριε Λαμπρούλη. Ναι. Επειδή έχει ανοίξει μια συζήτηση περί κυβερνήσεων συνεργασίας, όταν ο κ. Μητσοτάκης άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να μην είναι και αυτοδύναμη η κυβέρνηση. Το ΚΚΕ θα συζητούσε υπό προϋποθέσεις να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση, με φαντάζομαι χωρίς τη Νέα Δημοκρατία βεβαίως. Κοιτάξτε, να σας θυμίσω ότι θα πάω 10 χρόνια πίσω. Τι λέγανε τότε, λέω μνημονίων, κρίσης κτλ, ότι χρειάζονται πριν συνεργασίας. Πριν από αυτή, πριν την κρίση, πριν το 9, πριν το 10, μιλούσαμε για μονοκομματικές κυβερνήσεις, για ούτε καν συζητούσαν το ζήτημα των συνεργασιών. Είδατε όμως που φτάσαμε να συνεργαστούν και 2 και 3 κόμματα. Φτάσαμε λοιπόν, πέρασε η περίοδος αυτή της κρίσης, η δεκαετία αυτή, και εμείς οι κυβερνήσεις, το είδαμε και με το Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, πάει λέγοντας, ΔΙΜΑΡ, και με το ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ. Λοιπόν, ξαφνικά φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε για μονοκομματικές, για σταθερότητα του πολιτικού συστήματος, για κυβέρνησης και μονοκομματικές κυβερνήσεις. Τώρα που οι απαιτήσεις για σταθερότητα, η περίοδος αυτή απαιτεί σταθερότητα, όπως λένε, πολιτικών κυβερνητικών σχημάτων, πάλι αναλύπτουμε τις συνεργασίες. Το ζήτημα και σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ φυσικά, να συνεργαστούμε με ποιους. Όλοι τους, ανεξάρτητα το μείγμα διαχείρισης και τις μικρές μικροδιαφορές που έχουν, ενώ όλα τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, έχουν μια κοινή στρατηγική σύμπληξη. Αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν ως Ευαγγέλιο, λοιπόν, της κατευθύνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κατευθύνσης δηλαδή του κεφαλαίου. Εμείς σε τέτοιου τύπου κυβέρνηση, με οποιοδήποτε από τα κόμματα αυτά, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Κατανοητό. Λοιπόν, κύριε Γιώργο Λαμπρούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.